Ο συναγερμός χτύπησε και ο ιδιοκτήτης βιομηχανίας παραγωγής ζωοτροφών είδε έκπληκτο στο κινητό του διαρρήκτες να σπάνε τα πάντα στο πέρασμά τους. Είχαν ανοίξει συρτάρια, ντουλάπια, ταμιακές είχαν ρίξει κάτω, είχαν πάρει όλα τα χρήματα από παντού. Η θρασίτατη διάρρηξη σημειώθηκε σε υποκατάστημα εργοστασίου παραγωγής ζωοτροφών στη Φοινικιά Ηρακλείου, με τις κάμερες να καταγράφουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των δραστών. Οι διαρρήκτες νωρίτερα είχαν κατεβεί από αυτοκίνητο που σταμάτησε έξω από την καγκελόπορτα του υποκαταστήματος. Έσπασαν με λωστό τα κάγκελα αλλά και την πόρτα της εισόδου προς τα γραφεία. Πάτησαμε τα παράθυρα, δεν μπόρεσαμε τα παράθυρα και μπήκαν τις πόρτες. Έσπασαν κάτι, άνοιξαν. Με λωστό έσπασαν τις πόρτες. Την εξωτερική πόρτα έσπασαν τα σίδερα και μπήκαν από εκεί πέρα. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε στέλνοντας σήμα τόσο στο κέντρο της άμεσης δράσης, όσο και στο κινητό του ιδιοκτήτη, που είδε εμβρόντιτος τους δράστες να μπαίνουν στο χώρο και να σπάνε τα πάντα για να βρουν χρήματα. Τα πετούσαν κάτω, χτυπούσαν τη μηχανή κάτω για να ανοίξει. Τα πεταμένα, χρήματα κάτω, μηχανές κάτω, ντουλάπια όλα ανοιχτά, τα σιτάρια όλα ανοιχτά. Βρήκαμε εδώ πέρα ένα χαμό. Διέλυσαν με λωστού την ταμιακή μηχανή, συρτάρια και ντουλάπια μέσα σε δευτερόλεπτα και κατάφεραν να αποσπάσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ τόσο γρήγορα που όταν έφτασαν τα πρώτα περιπολικά είχαν ήδη γίνει καπνός. Φαίνονται δύο άτομα αδύνατα και σχετικού αναστήματος. Με το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στα χέρια τους, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ηρακλείου αναζητούν τα ίχνη των δραστών που είχαν φροντίσει να καλύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες. Χτύπησε ο συναγερμός, ειδοποιήθηκε η αστυνομία άμεσα. Ήρθανε άμεσα, αλλά για λίγα λεπτά είχαν φύγει οι κλέφτες. Ήρθε μετά η ασφάλεια, η σήμανση, πήρα αποτυπώματα. Έχουμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, παρακολουθείτε 24 ώρες, 24 ώρες, καταγράφεται. Mm-hmm. Θεωρούμε πως θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα.